Το βράδυ της 5ης 24 Οκτωβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τα εγκαίνια της έκθεσης των Αχιλλέα Ηλιάδη, Αριστίδη Μπαλτατζή, Γιώργου Μυτιλινού και Κωνσταντίνου Χρυσοχώου στην Καβάλα. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Θεόδωρος Μουριάδης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Απόστολο Μουμτσάκη και τον Πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας κ. Αρχέλαο Κρανά. Ιδιαίτερη αυτή καλλιτεχνική πρωτοβουλία προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη μαγεία της ελληνικής φύσης και να δουν τη ζωή υπό νέες οπτικές γωνίες. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό ως την Κυριακή 3 Νοεμβρίου του 2024. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό της Καβάλας, αναδεικνύοντας την πόλη ως κέντρο καλλιτεχνικής έκφρασης και συνάντησης. Πρώτη για μια σύμπραξη 4 δημιουργών καβαλιουτών με 4 διαφορετικές ενότητες φωτογραφικές. Μία αναφέρεται σε μηχανουργία της περιοχής, μία είναι κάποια σύννεφα από την περιοχή της Καβάλας, είναι τα μετέωρα και στο βάθος έχουμε φωτογραφίες από τον υδροβιότοπο της Κερκίνης. Πρόκειται για διαγωνιστικές βραβευμένες φωτογραφίες παγκοσμίως. Εμείς μιλάμε για μια σύμπλεξη δράσεων 4 καλλιτεχνών καβαλιωτών. Βραβευμένοι με τα έργα μας. Τα έργα μας έχουν βραβευτεί. Αυτά τα έργα, για τα συγκεκριμένα μιλάμε. Γιατί η ελληνική φωτογραφική εταιρεία Καβάλας, η οποία συμπράττει με τον Δήμο Καβάλας και με το Άπαρτο, είναι μια ομάδα φωτογράφων η οποία διαγωνίζεται διεθνώς. Δηλαδή στέλνει σε διεθνείς διαγωνισμούς και φέρνει στην πόλη μας μετάλλια, επένους και αναρτήσεις. Το να ασχολείσαι με τη φωτογραφία είναι κάτι που απαιτεί ζέση, απαιτεί συνεχές ενδιαφέρον, απαιτεί ενημέρωση, απαιτεί ψάξιμο, έρευνα, έμπνευση, να συνθέτεις σωστά, να κάνεις σωστή τεχνική στα κάδρα σου και να μπορείς κυρίως στο τέλος να ξεχωρίζεις και να απορρίπτεις τις κακές φωτογραφίες από τις καλές. Ως κριτής διεθνών φωτογραφικών διαγωνισμών, ως κριτής, βγαίνω και εκτός Ελλάδος. Καλούμε ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς. Εμείς ανήκουμε στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία της Αθήνας και είμαστε το παράρτημα Καβάλας.